Γεια σας φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι Παρασκευή 25 Μαΐου του 2018. Μπήκαμε στην τελική ευθεία για να μπει και τυπικά ο πρώτος καλοκαιρινός μήνας, ο Ιούνιος. Σε μια εβδομάδα θα έχουμε Ιούνιο. Η ζέστη βέβαια παραμένει μεγάλη. Χθες είχαμε τις μπόρες, αλλά εντάξει, ζέστη έχουμε, ζέστη. Είναι σήμερα 86η μέρα, φίλες και φίλοι, που κρατούνται στις φυλακές της Τουρκίας τα δύο παλικάρια, οι δύο στρατιωτικοί, ο Κούκλατζής και ο Μητρετώδης, παραμένουν εκεί και φαίνεται πως αυτή η αντιπαλότητα που υπάρχει ανάμεσα στον Ερντογάν και τον Τσίπρα με αφορμή την υπόσχεση που του είχε δώσει ο Τσίπρας του Ερντογάν ότι θα απελευθερώσει, θα επιστρέψει τους 8 Τούρκους κατηγορούμενους ως πραξικοπηματίες μέσα σε 15 μέρες και ουδέποτε έγινε αυτό. Το κρατάει μανιάτικο ο Ερντογάν, παρόλο που δεν είναι μανιάτης. Είναι σκληρός Τούρκος, μην πεις τίποτα στον Τούρκο. Οι Τούρκοι έχουν μια πολύ περίεργη νοοτροπία, πάρα πολύ περίεργη νοοτροπία. Και φαίνεται ότι έχει μια ψύχωση ο Ερντογάν με την υπόθεση αυτών των 8 πραξικοπηματιών, οι οποίοι όμως παίρνουν ταξιδιωτικά έγγραφα και θα φύγουν από την Ελλάδα. Μετά και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να τους χορηγήσει πολιτικό άσυλο. Θα φύγουν αυτοί από εδώ. Τα παιδιά μας θα βγουν από τη φυλακή όμως. Δεν μπορώ να σας το πω αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας το πω. Αυτό που ξέρω είναι ότι κοντεύουν 3 μήνες που είναι στη φυλακή. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Και αυτό με πονάει όπως πονάει όλους τους γονείς όπου έχουν παιδιά σε αυτήν την ηλικία. Θέλω να σας πω στο τηλέφωνο αυτό που βλέπετε, το 697-81-49-127, που είναι το προσωπικό μου τηλέφωνο, το απαντώ εγώ, με παίρνουν κάθε μέρα πάρα πολλοί άνθρωποι. Και ο καθένας έχει την άποψή του, ο καθένας έχει τον πόνο του, κουβαλάει διάφορα πράγματα πάνω του. Τους κατανοώ απολύτως. Μου μεταφέρετε όμως μια κατάσταση, κάποιοι από εσάς, μεγάλου πόνου. Μακάρι να μπορούσα να σας ελαφρύνω τον πόνο αυτό, ο οποίος είναι κυρίως προέρχεται από την περικοπή των αποδοχών σας και από το κουτσούρεμα, από τα... δεν έχετε ρεύμα, δεν έχετε νερό, δεν έχετε λεφτά για να πάρετε φάρμακα, ιδίως οι μεγάλης ηλικίας άνθρωποι, και έρχεται και νέα περικοπή συντάξεων. Και όλα αυτά είναι μοιραίο, επειδή είμαι από τη φύση μου και ιδιαίτερα συναισθηματικός άνθρωπος και επειδή παρόμοια πράγματα αντιμετωπίζουμε όλοι στην καθημερινότητά μας, μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η δική μου καθημερινότητα. Αντιθέτως θα έλεγα, είναι πολύ δύσκολη όπως είναι και η δική σας. Αγωνιζόμαστε για την επιβίωση σε κάτω από πολύ αντίξωες συνθήκες. Θέλω να συνεχίσετε να με παίρνετε. Θέλω να συνεχίσετε να λέτε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας να βλέπουν αυτή την εκπομπή εδώ που ακούγονται μεγάλες αλήθειες που δεν ακούγονται σχεδόν πουθενά αλλού. Εδώ και πάρα πολύ καιρό σας λέω ότι μην ακούτε τους ψεύτες, μην ακούτε τους παραμυθατζίδες. Οι συντάξεις θα περικοπούν και άλλο, γιατί έχουν περικοπεί ήδη με τον νόμο Κατρούγκαλου. Απλώς δεν έχει φανεί με το τέχνασμα της προσωπικής διαφοράς, δεν έχει φανεί ακόμα στους παλιότερους συνταξιούχους. Θα φανεί από 1η-1η-2019. Θα γίνει οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε! Δεν υπάρχει τρόπος να γίνει. Αυτή είναι η συμφωνία που συνήψε ο κύριος Τσακαλώτος και η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου με τους δανειστές μόλις το περασμένο Σαββατοκύριακο. Διαβάστε το. Όταν όλοι έρχονται εδώ πέρα, κάτι Αυλονίτου και κάτι άλλοι, να μην τους χαρακτηρίσω, γιατί θέλω να αποφεύγω τους χαρακτηρισμούς, μερικές φορές όμως δεν μπορώ, και σας λένε παραμύθια ότι δήθε θα επαναδιαπραγματευτούμε, δεν θα γίνει μείωση των συντάξεων. Παραμύθια! Σας δουλεύουνε, σας κοροϊδεύουνε! Βέβαια, όταν έχουν διαπιστώσει αυτοί οι ΣΥΡΙΖΕΙ, σας δούλεψαν τον Ιανουάριο του 2015 και τους ψηφίσατε με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που το κάνανε κομματάκια. Δεν έγινε ποτέ. Σας δούλεψαν τον Ιούλιο του 2015 με το δημοψήφισμα που το όχι το κάνανε ναι. Σας δούλεψαν τον Σεπτέμβριο του 2015 με το παράλληλο πρόγραμμα. Συνεχίζουν να σας δουλεύουν συστηματικά και εσείς να τους υποστηρίζετε. Λένε είναι κορόιδα, είναι γίδια αυτή είναι. Δεν είναι πραγματικοί ψηφοφόροι, δεν σκέπτονται, δεν έχουν λογική. Έτσι σας αντιμετωπίζουν, το έχετε καταλάβει.
Έτσι σας αντιμετωπίζουν. Γελάνε μαζί σας. Θα τους ρίξουμε ένα ψέμα, θα το χάψουνε. Αυτό λένε μεταξύ τους στα πηγαδάκια οι Σιριζέοι. Κορόιδα σας θεωρούν. Εγώ δεν σας θεωρώ κορόιδα. Εγώ σας θεωρώ υπεύθυνους πολίτες αυτού του τόπου. Αλίμονο αν ο ελληνικός λαός αποτελείται από κορόιδα. Εντάξει, μερικές φορές όλοι κάνουμε λάθη. Αλλά εγώ σας σέβομαι. Και γι' αυτό αποφάσισα να μην σας λέω τα ψέματα που σας λένε οι κυβερνώντες, να σας λέω τις αλήθειες. Και η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση του Τσίπρα και του Καμένου, με υπουργό οικονομικό του Τζακαλώτο, συμφώνησε το νέο μνημόνιο, θα το πούνε κάπως αλλιώς, που θα ισχύει μετά τις 20 Αυγούστου και στο οποίο περιλαμβάνονται σκληρά μέτρα λιτότητας, μεταξύ των οποίων οι νέες περικοπές της συντάξης. Όσοι δεν θέλουν να το καταλάβουν αυτό, κακό του κεφαλιού τους. Όσοι θέλουν να επιμένουν να ακούνε την κυρία Αξιόγου και όλους τους άλλους ψευταράδες που λένε θα επαναδιαπραγματευτούν. Τι είπα, επαναδιαπραγματεύτηκαν τον περασμένο Σαββατοκύριακο. Και μας φέραν χθες επικαιροποιημένο μνημόνιο. Το οποίο λέει σαφέστατα, το είπε και ο Μοσκοβισή χθες στις δηλώσεις του, ότι όλα όσα έχουν συμφωνηθεί θα εφαρμοστούν απαρέγκλιτα. Και αυτό θα γίνει νόμος του κράτους εντός του Ιουνίου. Επιλέξτε τι είστε. Είστε υπεύθυνοι πολίτες που ακούτε αλήθειες ή είστε τα κορόιδα των Σιριζέων που σας δουλεύουν. Η επιλογή είναι δική σας. Ο καθένας έχει την επιλογή που του ταιριάζει. Εγώ εδώ πέρα θα σας λέω τις αλήθειες. Θα σας λέω τι πραγματικά συμβαίνει, γιατί σας σέβομαι, σας αγαπώ και σας σέβομαι. Εάν εσείς προτιμάτε να ακούτε τα ψέματα των Σιριζέων, δικαίωμά σας, να ξέρετε όμως ότι σας κοροϊδεύουν, γελάνε μαζί σας. Αν ακούσετε τι λένε οι Σιριζέοι μεταξύ τους, γιατί κορόιδα είναι το εκλογικό του σώμα, τον είδατε, σήμερα. Τον είδατε τον Τσίπρα σήμερα στην ΕΡΤ φυσικά. Βέβαια. Διέκοψε το πρόγραμμά της η ΕΡΤ σιγά το πρόγραμμα. Για να δείξει τον Τσίπρα με τον Μπουτάρη στη Θεσσαλονίκη. Αγκαλιές και φιλιά! Τσίπρας Μπουτάρης. Θα τον κατεβάσει λέει τώρα πια ο ΣΥΡΙΖΑ τον Μπουτάρη για υποψήφιο δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Τι να κάνουμε. Αν θέλετε εσείς να ψηφίσετε Μπουτάρη ή Θεσσαλονικής, μη διαμαρτύρεστε μετά. Όχι η δημοκρατία της Μακεδονίας του Ήλτε θα τη λένε τη γειτονική μας χώρα. Σκέτο Μακεδονία θα τη λένε. Θα σου εκχωρήσουμε και Θεσσαλονίκη. Μην διαμαρτύρεστε όμως μετά. Οι αποφάσεις είναι δικές σας. Γι' αυτό σας έλεγα. Δεν είναι λύση η βία εναντίον του Μπουτάρη. Επενδύει ο Μπουτάρη στη βία που δέχτηκε. Την εκμεταλλεύεται κομματικά και πολιτικά. Μην είστε ηλίθιοι. Αυτό σας είπα. Τον Μπουτάρη τον αποκαθιλώνεις με όλες αυτές τις ανοησίες που έχει πει για τον Κεμάλ, για τη Μακεδονία, για όλα τα άλλα. Έτσι θα τον αποκαθιλώσεις τον Μπουτάρη. Όχι με το να τον δέρνεις. Το γύρισε υπέρ του το ξύλο. Υπέρ του το γύρισε. Και έγινε τακίμι με τον Τσίπρα. Κοινή λογική. Μην αφήνεις το παρορμητισμό σου να σε κυριεύσει. Τώρα, μετά από όλα αυτά, εάν οι περήφανοι Θεσσαλονικείς που σέβονται τη Μακεδονία, που σέβονται τις θυσίες που κάνανε οι Πόντιοι και οι Μικρασιάτες αδερφοί μας από τον Κεμάλ και πάνε και ξαναψηφίσουν Μπουτάρη και Τσίπρα, τι θα σας πω. Η επιλογή είναι δική σας. Σε δημοκρατία ζούμε. Αυτό ο καλός Θεούλης μας έδωσε αυτό εδώ για να σκεπτόμαστε. Αν δεν θέλουμε να σκεπτόμαστε, η επιλογή είναι δική μας. Η επιλογή το λέει άλλωστε και η Εκκλησία μας, έτσι. Ο Θεός σας δίνει τη διάκριση ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Το τι θα κάνετε είναι δική σας επιλογή. Η βάση όλων των θρησκειών, αλλά κυρίως της χριστιανικής θρησκείας, είναι αυτή η επιλογή ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Ο καθένας επιλέγει τι θέλει να κάνει. Θέλετε να εσείς θα επιλέξετε. Στην πολιτική αυτό το κάνετε με την ψήφο σας. Εσείς θα επιλέξετε. Θέλετε να ψηφίσετε Μπουτάρη, ψηφίστε Μπουτάρη. Θέλετε να ψηφίσετε Τσίπρα, ψηφίστε Τσίπρα. Εγώ δεν σας υποδείξω ότι θα ψηφίσετε. Εγώ θα σας επισημαίνω μόνο τα πράγματα.
Εγώ θα σας επισημαίνω μόνο τα πράγματα. Και αν θέλετε να με ακούσετε, έχει καλώς. Αν δεν θέλετε να με ακούσετε, δόξα τω Θεώ, δίπλα στην άλλη εκπομπή στο Sky έχει το Power of Love. Μπορείτε να δείτε, να μην τα χαρακτηρίσω αυτά, μπορείτε να πάτε να δείτε εκεί και να δείτε... Να μην τα πω καλύτερα, και είναι και μεσημέρι. Να μην τα πω καλύτερα. Λοιπόν, οι επιλογές πάντα είναι των πολιτών. Οι πολίτες ψηφίζουν. Οι πολίτες επιλέγουν τι εκπομπή θα δουν. Οι πολίτες επιλέγουν πώς θα αντιμετωπίσουν τον έναν και τον άλλον. Εάν θέλετε να σας κοροϊδεύουν, αν το σηκώνει ο οργανισμός να σας κοροϊδεύουν και να γελάνε εις βάρος σας, ψηφίστε τους και ξαναψηφίστε τους μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Επιλογής. Ζούμε σε μια ελεύθερη, δημοκρατική χώρα. Εγώ όμως έχω υποχρέωση και από την ιδιότητά μου ως δημοσιογράφου, αλλά και ως υπεύθυνου πολίτη αυτής της χώρας, που βλέπω γύρω μου την Ελλάδα να καταραίει, να σας επισημαίνω τις αλήθειες. Αυτή είναι η υποχρέωσή μου. Και να σας βάζω τις φωνές εκεί που πρέπει να σας βάλω τις φωνές. Ξυπνήστε Έλληνες. Ξυπνήστε Έλληνες, η πατρίδα μας κινδυνεύει. Αν δεν μπορείτε αυτό να το δείτε, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Χτες ανακοινώθηκε το επικυρωποιημένο μνημόνιο. Δηλαδή το νέο μνημόνιο που θα ισχύσει μετά τις 20 Αυγούστου. Μετά τις 20 Αυγούστου. Όταν δήθεν θα έχει καθαρή έξοδο Τσίπρας στο μυαλό του. Στο νέο μνημόνιο περιλαμβάνονται αύξηση του έμφυα για τα κορόιδα που πίστεψαν στην κατάργησή του. Μονιμοποίηση του έμφυα σε μάκρος χρόνου. Αυστηρή εποπτεία από τους θεσμούς. Τους θεσμούς, δηλαδή την Τρόικα όπως λέγαμε παλιά. Μείωση των συντάξεων και με κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από 1η-1η-2019. Και όσοι απομείνει μπορεί να καταργηθεί ανά πάσα στιγμή. Αφορολόγητο μείωση από το 2020 και αν, ακούστε τι λέει μέσα το κείμενο. Εάν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο παραμένει στο πρόγραμμα ως τεχνικός σύμβουλος, σίγουρος τεχνικός σύμβουλος, κρίνει ότι δεν πιάνει τους στόχους του πρωτογενούς πλεονάσματος η Ελλάδα, θα φέρει ένα χρόνο πιο νωρίς τη μείωση του αφορολογήτου. Και ταυτόχρονα έχουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα, δύο πολύ μεγάλα θέματα που εγώ σας τα έχω επισημάνει. Το πρώτο είναι ότι άρχισαν τα όργανα με την Ιταλία. Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Ιταλία με τη νέα κυβέρνηση των Πέντε Αστέρων και της Λέγκας του Βορρά να συμμορφωθεί και να μειώσει τα ελλείμματά της. Πράγμα που η Ιταλία θέλει να αυξήσει τα ελλείμματά της, όχι να τα μειώσει, η νέα κυβέρνηση. Και η διαπραγμάτευση εκεί θα φέρει σε σύγκρουση την Ιταλία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Ευρωζώνη. Και επειδή θα προτιμηθεί η Ιταλία από την Ελλάδα, θα προτιμήσουν να βρουν έναν τρόπο με την Ιταλία και όχι με την Ελλάδα. Ήδη χτες το θέμα του χρέους πήγε παραπέρα, διότι δεν τα βρήκανε στο λεγόμενο Washington Group οι δανειστές μεταξύ τους για το θέμα του ελληνικού χρέους. Και το τρίτο που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, και ο κόσμος ακόμα ίσως να μην το έχει αντιληφθεί, είναι η πολύ μεγάλη αύξηση της παγκόσμιας τιμής του πετρελαίου. Το πετρέλαιο, όπως θα το έχετε δει και στην καθημερινότητά σας, πήγε το λίτρο η βενζίνη πάνω από 1,60. Σε ορισμένες περιοχές έχει φτάσει στο 2, τα 2 ευρώ. Και η τάση είναι να πάει στα 2,5 ευρώ. Γιατί η παγκόσμια τιμή του πετρελαίου είναι αυτή η στιγμή που μιλάμε πάνω από 80 δολάρια. Η τάση, λένε όλοι οι αναλυτές, ότι θα συνεχιστεί αυτή και μπορεί να φτάσει και πάνω από τα 80. Μπορεί να πλησιάσει πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αν συμβεί αυτό, η βενζίνη θα είναι 2,5 ευρώ. Αλλά δεν είναι μόνο η βενζίνη. Μόνο η βενζίνη που βάζει στο αυτοκίνητό σου. Και το οποίο τα δύο τρίτα τη τιμή είναι φόροι, έτσι. Εκεί μπορεί να ωφεληθεί επίσης το κράτος από τις υπερβολικούς φόρους που έχουν στη βενζίνη. Έχει αναλυθεί ότι κάθε 5 δολάρια που ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως, μειώνεται ο ρυθμός ανάπτυξης κατά 0,4%. Ο προϋπολογισμός του 2018 έγινε με
τιμή του πετρελαίου εκείνη την εποχή που έγινε, 53 δολάρια. Σήμερα είναι 30 δολάρια περισσότερο. Εάν ισχύει αυτό που ισχύει, αυτό το λέει η διεθνής πρακτική, ότι κάθε 5 δολάρια που ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου πέφτει 0,4 η ανάπτυξη, καταλαβαίνετε ότι όχι ανάπτυξη δεν θα έχουμε το 2018, αν συνεχιστεί αυτή η τάση, μπορεί να έχουμε ακόμη και ύφεση. Τα λέω όλα αυτά, τα βάζω στο τραπέζι, εσείς σας επαναλαμβάνω, εσείς κρίνετε. Αυτά που ξέρω σας τα λέω με σαφήνεια. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που δεν ξέρω. Ομολογώ δεν προλαβαίνω να τα μελετήσω όλο και να τα δω. Και έτσι ευνηδιάστηκα. Άκουσα ότι η κυβέρνηση πέρασε, όπως όλοι θα το έχετε ακούσει, πέρασε ένα νομοσχέδιο από τη Βουλή για την νομιμοποίηση της ιατρικής χρήσης της κάναβης, του χασίσι, δηλαδή της μαριχουάνας. Ομολογώ δεν το έψαξα πολύ. Μου φάνηκε περίεργο το θέμα, όντως. Μου φάνηκε περίεργο ότι ενέταξε στο σχέδιό του αυτό της ανάπτυξης ο κ. Τσακαλώτος. Το μόνο νούμερο που είχε είναι 1,5 δισεκατομμύρια θα βγάλει από την νομιμοποίηση της κάναβης. Το μόνο νούμερο που υπάρχει σε όλο αυτό το σχέδιο των 100 τόσο σελίδων είναι το 1,5 δισεκατομμύριο από την κάναβη, που δεν υπάρχει καμία περίπτωση να εισπράξει φόρους 1,5 δισεκατομμύριο από την κάναβη σε ένα χρόνο, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν υπάρχει κανένα άλλο. Και όλο, πέραν από ευχολόγια, σε αυτό το σχέδιο ανάπτυξης, το μόνο που λέει συγκεκριμένα είναι για την κάναβη. Και ρωτάω, τόσο, τι ακριβώς γίνεται με αυτή την κάναβη? Και πήρα την απάντηση από έναν γνωστό μου, φίλο μου, ένα νέο επιχειρηματία, ο οποίος έκανε μια ανάρτηση στο Facebook, έγραψε και ένα άρθρο, το οποίο πραγματικά με σόκαρε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι περιέχει αυτός ο νόμος που έφερε η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, που τον έκανε νόμο του κράτους για την νομιμοποίηση της συνδικής κάναβης. Απίστευτα πράγματα. Οι έμποροι ναρκωτικών ουσιαστικά νομιμοποιούνται. Το διάβασα στο άρθρο αυτό του κυρίου Σαλτιέλ, του Αλφρέντο Σαλτιέλ, που είναι εδώ δίπλα μου, και δεν μπορούσα να πιστέψω στα μάτια μου. Άλλο άνθρωπος το εκμυρίωνε με άρθρα του νόμου που ψηφίστηκαν, που είναι νόμος του κράτους πια. Καλησπέρα κύριε Σαλτιέλ, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας κύριε Λεβέρα, ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να τα πιάσουμε ένα-ένα. Υπάρχει ανάλογη νομοθεσία με αυτό το νόμο που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ στην Ευρώπη για την νομιμοποίηση της συνδικής κάναβης? Που να νομιμοποιεί εμπόρους ναρκωτικών να παίρνουν άδεια για να παράγουν, όχι. Τι εννοείται νομιμοποιεί εμπόρους ναρκωτικών? Μπορεί κάποιος που έχει καταδικαστεί για εμπόριο ναρκωτικών να γίνει νομίμως πλέον καλλιεργητής συνδικής κάναβης? Κάποιος που έχει καταδικαστεί για εμπόριο ναρκωτικών και έχει δικαιολογήσει στο δικαστήριο ότι έχει κάνει ιδία χρήση, δηλαδή ότι κάνει ουσιαστικά την εμπορία λόγω ιδίας χρήσεως, πέφτει από κακούργημα σε πλημέλημα και έτσι του δίνει την άδεια η κυβέρνηση να πάρει άδεια να καλλιεργητική μονάδα κάναβης, και αν και εφόσον δεν έχει τα λεφτά να το κάνει, μπορεί να εργαστεί σε μια τέτοια. Μάλιστα. Ναι, αλλά αυτό σου λέει κάποιος είναι μόνο για χρήση για ιατροφαρμακευτικούς σκοπούς. Μα δεν υπάρχει φαρμακευτική κάναβη. Η κάναβη είναι το φυτό, το ίδιο. Το λέει άλλωστε και η αιτιολογική έκθεση. Θέλω να σας τη διαβάσω για να την ακούσει και ο κόσμος. Λέει λοιπόν, η αιτιολογική έκθεση του νόμου διατάξεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάναβης, σύμφωνα με τον κατάλογο ονοματολογίας των φυτών και τη διεθνή βιβλιογραφία, το είδος της κάναβης είναι ένα και μοναδικό και δεν υπάρχει διαχωρισμός σε ειδική κάναβη ή κοινή κάναβη ή βιομηχανική κάναβη ή φαρμακευτική κάναβη. Άρα η κάναβη είναι το φυτό και το φυτό αυτό έχει διαφορετικές ποικιλίες. Ναι, αλλά αυτό το φυτό θα δίνεται μόνο, θα το καλλιεργούν μεν ιδιώτες, αλλά θα δίνεται υποχρεωτικά στο κράτος. Ιδιώτες. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ψυχαγωγική χρήση. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Δεν είναι ιδιώτες μόνο, μπορεί να είναι και επιχειρήσεις. Ναι, μπορεί να είναι επιχειρήσεις, ναι. Εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή μπορεί να έρθει οποιαδήποτε εταιρεία εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να έρθει η εταιρεία Pablo Escobar Limited από την Κολομβία. Από την Κολομβία, ναι, βέβαια. Θα μπορούσε να έρθει η εταιρεία. Θα μπορούσε, βέβαια. Λοιπόν, θα καλλιεργήσει όμως, αλλά υποχρεωτικά όμως δεν θα πουλάει στον Κοσμάκη, στα παιδιά μας για να τα
για να τους κάψει τα εγκεφαλικά τους κύτταρα, αυτό που λέει αποκλειστικά και μόνο στο κράτος που θα το διαθέτει για ιατροφαρμακευτικές χρήσεις. Το θέμα είναι όμως ότι δεν έχει ακόμα διευκρινίσει η κυβέρνηση, ενώ ο νόμος ψηφίστηκε 1η Μαρτίου του 2018 και έφερε την κοινή υπουργική απόφαση που είναι ουσιαστικά η εφαρμοστική εγκύκλειος του νόμου 15 Πέμπτη 2018 και εκδόθηκε στο φύλλο της κυβερνήσεως, στο φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως. Ποιο είναι τελικά αυτό το προϊόν για το οποίο συζητάμε? Είναι... Το φυτό είναι, υποθέτω. Μα ουσιαστικά αυτό το οποίο έλεγε κανονικά μέσα ο νόμος τουλάχιστον και όλο αυτό το οποίο συζητάγανε είναι το προϊόν το οποίο ουσιαστικά νομοποιήθηκε ήδη να εισάγεται από το εξωτερικό από τον Ιούνιο του 2017 ως κοινή υπουργική απόφαση του προηγούμενου νόμου του 2013. Ο οποίος νόμος αυτός έλεγε ότι μπορούν να έρθουν ουσιαστικά εισαγόμενα φάρμακα τα οποία έχουν καναβιδιόλη μέσα. Η καναβιδιόλη είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό του ανθού, ένα καναβιδοειδές, το οποίο λέγεται καναβιδιόλη, το οποίο είναι η φαρμακευτική ουσία της κανάβεως. Και αυτή η φαρμακευτική ουσία της κανάβεως είναι ουσιαστικά που μπορεί να κάνει καλό σε πάρα πολλούς ανθρώπους σε διάφορα προβλήματα υγείας τα οποία μπορεί να έχουν. Αλλά αυτά εισάγονται από τον Ιούνιο του 2017. Το λογικό θα ήταν, αφού αυτά παράγονται και στην Ελλάδα, θα έπρεπε να υπάρχει μέσα στο νόμο ή αν όχι στο νόμο στην κοινή υπουργική απόφαση, θα έπρεπε να ορίζεται ποιο είναι το τελικό προϊόν το οποίο θα παράγεται μέσα αυτές τις μονάδες, οι οποίες έχουν και μεταποιητική μονάδα μέσα και το οποίο θα πουλιέται ουσιαστικά μόνο στο κράτος. Δηλαδή το κράτος είναι ουσιαστικά αυτό το οποίο ορίζει και την τιμή, έτσι. Ορίζει, αφού είναι μονοπόλιο, ορίζει αποκλειστικά και την τιμή. Αλλά έστω λοιπόν ότι ορίζει μόνο την τιμή. Ποιο είναι το τελικό προϊόν? Ακόμα δεν το γνωρίζουν και το τελικό προϊόν. Είναι ο ανθός, δηλαδή είναι η μαριχουάνα, είναι η ρητίνη, είναι το χασίς δηλαδή, είναι ο διαχωρισμός του ανθού, είναι το θέριο έλαιο το οποίο τα έχει όλα μέσα, είναι ο διαχωρισμός του ανθού που είναι καναβιδιόλη. Θα υπέθετα ότι είναι μόνο αυτό που χρησιμοποιείται για φαρμακευτικούς σκοπούς. Ναι, αλλά δεν ορίζεται. Μάλιστα. Δεν ορίζεται. Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί ομολογώ δεν το ξέρω, δεν ξέρω αν το ξέρετε εσείς. Το να καπνίζεις χασίς ή μαριχουάνα δεν είναι φαρμακευτικός σκοπός αυτός? Κοιτάξτε, κάποιοι προσπαθούν να το προωθήσουν ως κάτι φαρμακευτικό. Αλλά εγώ θα σου κάνω μια άλλη ερώτηση. Επειδή εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα όσον αφορά τα φάρμακα. Εάν έστω πάρετε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα παυσίπονο, γιατί πονάει το κεφάλι σας, πονάει το πόδι σας, πονάει το χέρι σας. Μάλιστα. Το παυσίπονο αυτό θα κάνει ουσιαστικά τη δουλειά του και θα σταματήσετε να πονάει το κεφάλι σας. Αν πάρετε 15 παυσίπονα ταυτόχρονα, δεν θα πάτε στο νοσοκομείο για πλήση στομάχου τουλάχιστον? Είναι το ίδιο πράγμα που συμβαίνει και με τα ναρκωτικά σε πολύ 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 χειρότερο επίπεδο. Εάν κάνεις ένα τσιγάρο, ωραία, μπορεί να μην σε στείλει στο νοσοκομείο, μπορεί να μην σου δημιουργήσει θανατικό πρόβλημα εκείνη την ώρα, αλλά το πρόβλημα είναι ότι με τα ναρκωτικά ποτέ δεν σταματάς στο ένα. Όπως ποτέ δεν σταματάς σε ένα ναρκωτικό. Άμα μπει στα ναρκωτικά, ασχολείσαι μόνο με τα ναρκωτικά. Δεν είναι με ιατροφαρμακευτική συνταγή, δεν είναι με ιατρική συνταγή αυτό? Καλά, δεν θα κάνεις με ιατρική συνταγή τσιγάρο. Η ιατρική συνταγή θα πάρει το φάρμακο το οποίο είναι πάστα, το οποίο είναι έλαιο, το οποίο είναι λάδι, τέτοιο τα πράγμα. Τα φάρμακα που έχουν μέσα κάναβι δεν έχουν είναι καναβιδιόλη. Δεν είναι τσιγάρα. Όχι. Δεν είναι μπάφος που λέγαμε. Όχι. Έτσι. Είναι φάρμακο γονικό, το αγοράζει στο φαρμακείο. Εδώ αφήνεται να υπονοηθεί από το νόμο που έχετε διαβάσει, αφήνεται να υπονοηθεί ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι και να γίνει δεκτή και η ψυχαγωγική χρήση της κανάβης με μορφή του τσιγάρου, το τσιγαριλίκι που λέμε στη λαϊκή γλώσσα. Το θέμα είναι όμως ότι αυτό ούτε επιτρέπεται ούτε απαγορεύεται. Είναι μια γκρίζα ζώνη μέσα στο νόμο. Mm. Ούτε στο νόμο, ούτε στην κοινή υπουργική απόφαση ορίζεται ουσιαστικά ή επιτρέπεται η ψυχαγωγική χρήση της κανάβεως. Άρα δεν μπορώ να σου το απαντήσω αυτό, γιατί ούτε και εγώ δεν το ξέρω. Ούτε και η ίδια βασικά η κυβέρνηση δεν το ξέρει. Γιατί το αφήνει στην γκρίζα ζώνη επίτηδες. Ότι εντάξει, δεν μπορούμε να σας πούμε τι θα κάνετε, κάντε ό,τι θέλετε. Yeah. Ξέρουμε ότι παρανόμως επί δεκαετίες στην Ελλάδα υπήρχαν περιοχές όπως τα Ζωνιανά, στην Κρήτη, όπως στην Ηλία, στην Μεσσηνία, που γινόταν σαν υπήρχαν φυτείες χασίση, έτσι, κακά τα ψέματα, το ξέραμε όλοι, ότι υπήρχαν, αλλά ήταν παράνομες. Αυτές οι φυτείες τώρα πλέον μπορούν να πάρουν άδεια λειτουργίας νομίμως και να λειτουργούν κανονικότατα με την προστασία του ελληνικού κράτους και της ελληνικής πολιτείας? Με την προστασία του ελληνικού κράτους, με την προστασία της ελληνικής αστυνομίας, αλλά το πολύ πιο ενδιαφέρον είναι το εξής. Ότι η κοινή υπουργική απόφαση δίνει και το δικαίωμα στις άδειες, στις μονάδες αυτές, στις καλλιεργητικές μονάδες κάναβης στην Ελλάδα, να φτιάξουν και δικό τους ιδιωτικό στρατό. Δηλαδή, να έχουν 2 κινητούς σκοπούς στη βάρδια, 24 ώρες είναι η βάση που γίνεται η διαδικασία της ασφάλειας και της φύλαξης, έτσι. Άρα έχουμε 2 ανά 8 ώρες κινητούς σκοπούς και 2
και 2 φρουρούς στην κεντρική πύλη. Σύνολο 4 στο 8ωρο ανά 10 στρέμματα. Και αυτό είναι το τουλάχιστον, το λιγότερο. Δεν υπάρχει ανώτατο όριο. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να σμέσει. Παύλο Εσκομπάρα, όπως είπατε και εσείς πριν, δανείζομαι την έκφραση. Ναι. Θα μπορούσε να φτιάξει και ένα ιδιωτικό στρατό μέσα από τη διαδικασία. Να πει: ωραία, βγάζουμε πάρα πολλά εκατομμύρια εδώ πέρα. Πάμε να φτιάξουμε, ξέρω εγώ, 1.000-2.000. Ας πούμε, θα σας κάνω ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα. Έδωσε ο Δήμος Νάουσας. Φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι θα το γνωρίζουν αυτό. Έδωσε ο Δήμος Νάουσας, λοιπόν, 1.000 στρέμματα για να γίνει παραγωγή κάναβης στην Νάουσα. Ωραία. Εάν λοιπόν στα 10 στρέμματα. Έχουμε 18 άτομα. 18 πώς προκύπτει. Το οποίο είναι και ένοπλα, έτσι. Μπορεί να ένοπλα, είναι ένοπλα. Και θα σας διαβάσω και τον νόμο. Γιατί δεν θέλω να νομίζω κανένας ότι τα βγάζω από το κεφάλι μου. Λέει λοιπόν ο νόμος ότι έχει το δικαίωμα να δημιουργηθεί περίκλειστη ακόμα και με τείχο καθετοποιημένη μονάδα καλλιέργειας κάναβης με ενστόλους ιδιωτικούς φύλακες, οικοσκοπούς, ως προσωπικό ασφαλείας. Και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2518, κάτω στο 97, σε βάρδες επί 24ωρου βάσεως. Και λέει ο νόμος λοιπόν αυτό στο άρθρο 5, παράγραφος 2. Κατ' εξαίρεση, δύναται να χορηγείται άδεια οπλοφορίας με περίστροφο ή πιστόλι σε προσωπικό ασφαλείας των προαναφερόμενων επιχειρήσεων, στους οποίους έχει ανατεθεί η φύλαξη διαφόρων καταστημάτων, τραπεζών, μουσείων ή κυμάτων, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας ή μεγάλης αξίας και σπουδαιότητας, με την προϋπόθεση ότι το προσωπικό αυτό θα φέρει όπλο νομίμως κατεχόμενο από τους φορείς στους οποίους θα παρέχεται η φύλαξη και μόνο κατά τον χρόνο άσκηση των κατοικών. Δηλαδή, φτιάχνουμε μια φυτεία 1.000, όπως είπατε στην άμψα, 1.000 στρεμάτων μάλιστα. Με 1.800 μέχρι και 1.800 ένοπλους φρουρούς, περίκλειστη και με τείχο. Με τείχο. Και θερμοκήπιο. Η οποία πρέπει να απέχει από σχολεία το λιγότερο ένα χιλιόμετρο. Δηλαδή ένα χιλιόμετρο έξω από το γυμνάσιο, το Λύκειο Νάουσας, μπορεί να υπάρχει περίκλειστη με τείχο, καλλιέργεια, φυτεία, χασίση, με φρουρούς, ένοπλους. Ένοπλους. Μάλιστα. Αυτά τα λέει ο νόμος. Ο νόμος. Η κοινή υπουργική απόφαση ουσιαστικά. Η κοινή υπουργική απόφαση. Που βγήκε πριν μια εβδομάδα. Που βασίζεται στον νόμο. Που βασίζεται στον νόμο. Δεν βασίζεται στον νόμο, γιατί ο νόμος δεν έλεγε τίποτα από αυτά. Αυτά είναι καινούργια. Είναι καινούργια στοιχεία. Αυτό το γραφείο κανάβεως που έφτιαξε ο κύριος Πολάκης με τον κύριο Ξανθό στο Υπουργείο Υγείας και τον κύριο Καρανίκα. Μάλιστα. Έτσι. Σε αυτό βέβαια θα υπάρχει έλεγχος που θα καλλιεργείται μέσα σε αυτή την περίκλειστη μονάδα με τους τοίχους και τους ένοπλους φρουρούς και τις προβολείς υποθέτω που θα υπάρχουν, τις κάμερες. Θα πρέπει να υπάρχει και κάποιος έλεγχος του κράτους, δεν θα υπάρχει. Ο έλεγχος του κράτους θα γίνεται, αλλά θα μπορούσα να παροτρύνω εδώ τους φίλους ανθρώπους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή και τους ευχαριστώ πάρα πολύ και είναι και μεγάλη μου τιμή που μου κάνετε την πρόσκληση. Να δούνε αν θέλουν, υπάρχει μια πολύ ωραία εκπομπή στο Netflix που λέγεται Narcos. Narcos στα ισπανικά είναι η slang λέξη, δηλαδή η καθημερινή των ναρκεμπόρων, των εμπόρων ναρκωτικών δηλαδή. Και δείχνει ουσιαστικά σε αυτή τη σειρά τη ζωή του Πάμπλο Εσκομπάρ σε όλη την ακτίνα και σε όλο το μέγεθος και σε όλη αυτή τη διαδικασία την οποία έκανε. Θα ήθελα λοιπόν να πω, επειδή μου δίνετε το δικαίωμα να μιλήσω και να σας πω αυτά τα πράγματα, να σας πω τι είδα εγώ σε αυτό το σύριαλ. Το σύριαλ λοιπόν αυτό, το οποίο είναι μια πραγματικότητα, είναι αληθινά γεγονότα αυτά. Μπορεί όποιος θέλει να τα ανατρέξει στην ιστορική λειτουργική διαδικασία, είτε στο Google, αν θέλει, οπουδήποτε αλλού. Ο άνθρωπος αυτός έφτασε σε σημείο. Πρώτα απ' όλα, όλο αυτό το οποίο μιλάμε εδώ πέρα, αυτός ο νόμος και αυτή η κοινή υπουργική απόφαση, ας μου επιτραπεί ο όρος, είναι η ονείρωξη του Πάμπλου Εσκομπάρ. Είναι η ονείρωξη, δηλαδή αυτό το οποίο πραγματικά θα ήθελε πραγματικά πάρα πολύ να κάνει και δεν το κατάφερε ποτέ. Και έγινε και βουλευτής κιόλας για να το καταφέρει και τελικά δεν το κατάφερε. Ο οποίος, μπορώ να σας πω, ότι συνεργάστηκε με κομμουνιστές, αντάρτες στην Κολομβία. Εντάξει, εκεί είναι Κολομβία, εδώ είναι Ελλάδα. Συνεργάστηκε με ακροδεξιούς, σκότωσε πρωθυπουργό, απήγαγε γιους των βουλευτών και ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί πέρα. Σκοτωνόταν με όλα τα υπόλοιπα καρτέλ. Δηλαδή, ουσιαστικά εδώ πέρα μιλάμε για μονάδες καλλιέργειας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Που δεν έχουν όλοι τα ίδια συμφέροντα. Που μπορεί να δημιουργήσει ο καθένας το δικό του καρτέλ, έτσι. Μπράβο. Και από τη στιγμή που θα έχουν και ιδιωτικό στρατό. Nice. Εδώ πέρα μιλάμε και για κάτι. Και να επαναλάβουμε ότι μπορεί, υποχρεωτικά θα πρέπει να πουλούν ή στο κράτος ή να κάνουν εξαγωγή, έτσι. Μόνο στο κράτος έχουν το δικαίωμα εγχωρίως. Αλλά μπορούν να το στέλνουν στο εξωτερικό. Μάλιστα. Αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Από τη στιγμή που επιτρέπει ο νόμος να έρθουν εδώ. Δηλαδή όλη η διεθνής καλλιέργεια χασίσης μπορεί να γίνεται στην Ελλάδα.
ενδεχομένως. Αφού δεν επιτρέπεται με τον ίδιο τρόπο σε άλλες χώρες. Και το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι δεν υπάρχει όριο στις άδειες. Οι άδειες θα είναι απεριόριστες. Αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Μάλιστα. Πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει απεριόριστη αδειοδότηση μονάδων καλλιέργειας κάναβης. Δηλαδή, ας πούμε, στο έξω στην Ευρώπη υπάρχουν πολύ λίγες. Θα γίνει μια χώρα δουλειές με φούντες. Δουλειές με φούντες. Δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα. Εγώ προσωπικά έχω παγώσει ακούγοντας όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω εσείς πώς αντιδράτε. Είναι απίστευτα αυτά που ακούσαμε. Είναι ο νόμος του κράτους. Ο νόμος του ελληνικού κράτους και η κοινή υπουργική απόφαση που βγήκε από την κυβέρνηση Ριζανέλ. Προφανώς ούτε οι βουλευτές το έχουν καταλάβει τι έχουν ψηφίσει. 2.11.18.60.001. Αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα, ο λόγος ανήκει σε εσάς όπως κάθε μέρα. Λοιπόν, θα έχουμε μπόλικο χασίσι στην Ελλάδα. Απεριόριστο. Θα καπνίζουμε όλοι και έτσι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Μας κόβουν συντάξεις, θα ζούμε στον κόσμο μας. Θα μας κόβουν το φορολόγητο στον κόσμο μας εμείς. Είναι η καλύτερη φάση. Αστειεύομαι φυσικά, αστειεύομαι με θυμό. Μετά από όσα άκουσα από τον κύριο Αλφρέντο Σαλτιέλ για την κατάσταση που επικρατεί μετά την ψήφιση αυτού του νόμου και την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης για την καλλιέργεια του χασίς της ελληνικής κανάβεως από την πολιτεία, από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ, έχω μείνει ενεός. Ενεός. Ο λόγος βέβαια ανήκει σε εσάς, φίλες και φίλοι τηλεθεατές, αν έχετε να πείτε τη δική σας άποψη και τη δικά σας ερωτήματα και προς τον καλεσμένο μας για αυτό το συγκλονιστικό θέμα το οποίο άνοιξε δυστυχώς. Κύριε Ιωάννη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Ρομπέρδε. Εγώ θα πω όχι για το χασίσι, γιατί το χασίσι, το νόμιμο χασίσι και για φαρμακευτικούς λόγους το έχουν για όλη η Ευρώπη και φυσικά δεν είναι χαζί. Όχι την καλλιέργεια. Τη χρήση ως ουσία που μπαίνει σε φάρμακα. Όχι την καλλιέργεια με ενόπλους φρουρούς σε περίκλειστες μονάδες. Απεριόριστες. Εντάξει. Άρα εσείς το βρίσκετε φυσιολογικό, δεν έχω αντίρρηση. Περιμένετε να πω κάτι άλλο, εγώ θέλω να σας πω. Καλά, εντάξει, άρα εσείς αυτό το βρίσκετε καλό και θεμητό, εντάξει. Μα εσείς τότε γιατί διαμαρτυρόμαστε για τη φούντα τόσα χρόνια, για τα ζωνιανά που γινόντουσαν επιχειρήσεις αστυνομίας. Δεν σας πειράζει. Θα ανοίξω και εγώ τώρα. Θεμητό αυτό. Θεμητό. Θεμητό δικαίωμά σας. Θα έχω και εγώ ένα κανάλι. Ακούτε. Ναι, ναι. Ακούτε. Την άλλη εβδομάδα θα έχω και εγώ ένα κανάλι και θα μιλάω όπως εσείς. Θα φτιάξω. Θα φτιάξτε όσο θέλετε. Φτιάξτε, βάλτε και φούντα μέσα στο κανάλι. Τότε γιατί δεν με αφήνετε να μιλήσω κάτι άλλο. Γιατί τα κανάλια δεν βγάζω από μόνο τους έξω. Γιατί δεν με αφήνετε να πω κάτι άλλο όμως. Παρακαλώ, πέστε ό,τι θέλετε. Μιλάτε στη συνέχεια. Αυτό είναι το δημοκρατία. Αυτή είναι η δημοκρατία σας. Να μιλάτε στη συνέχεια και να με αφήνετε εμένα να πω κάτι. Είπα μια κουβέντα, κύριε μου. Αν δεν σας αρέσει που την είπα, μην την ακούσετε. Okay. Πείτε ό,τι θέλετε. Ελεύθερα. Ελεύθερα, μην μου κάνετε κριτική. Πείτε ελεύθερα τι θέλετε. Όχι, εγώ σας κάνω κριτική που δεν με αφήνετε να πω. Πέστε το, λοιπόν. Λοιπόν, σας λέω το εξής. Ο Τσίπρας είπε θα καθίσει μέχρι το 2019. Με ακούτε, θα πει το Τσίπρας είπε ότι θα καθίσει μέχρι το 2019 που λύγει η θητεία του. Δηλαδή 5 χρόνια. Ο Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι είναι παρένθεση. Εγώ ρωτάω το εξής. Όταν τους ρωτάει τη Νέα Δημοκρατία, όταν έρθει εσείς στα πράγματα, το 19, τον Οκτώβριο, και έρθει εσείς θα καταργήσετε τους νόμους ή το κόψιμο συντάξεων, το αυτό και τα άλλα και τους φόρους. Λέει όχι, λέει. Τότε εγώ ρωτάω ο τηλεθεατής. Μα αφού δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία ή το άλλο κόμμα που θα έρθει να κόψει αυτά που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί να φέρω το άλλο κόμμα και να μην εγκαθίσει αυτό. Και δεύτερον, ότι εγώ και θα σας πω γιατί θέλει να που λένε εκλογές εδώ και 3 χρόνια, κάθε μέρα εκλογές και γιατί το 19 και ο Ροβέρδο για να ακούνε και οι τηλεθεατές. Θα βγει με την ενισχυμένη αναλογική το 19, τον Οκτώβριο. Στις αρχές του 20 είναι ο πρόεδρος που πάλι και όποιος να βγει και η Νέα Δημοκρατία να βγει και ο Τσίπρας να βγει θα γίνει πάλι εκλογές με την απλή αναλογική. Άρα η παρένθεση που έλεγε ο Τσίπρας είναι για τη Νέα Δημοκρατία, αν θα βγει βέβαια. Γιατί αν θα βγει μία γιατί με συγχωρείτε, να σου ρωτήσω. Το 2020 ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ψηφίσει την επιλογή του τον κύριο Παυλόπουλο για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα αρνηθεί να ψηφίσει τον κύριο Παυλόπουλο για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα κάνει αυτή τη θεσμική ανηθικότητα για δεύτερη φορά.
Μα δεν ξέρω αν. Να είστε καλά, κυρία μου, να είστε καλά. Κυρία Ελισάβετ, καλησπέρα σας. Καλό σας απόγευμα, κύριε Λοβέρδο. Ομολογουμένως, όσα ακούστηκαν από το καλεσμένο σας, είναι ανατριχιαστικά. Κανείς δεν ξέρει την επόμενη δεκαετία σε τι κατάσταση θα είναι η Ελλάδα. Εγώ όμως ήθελα να κάνω και ένα παράπονο προς εσάς. Σήμερα αποκαλέσατε ηλιθίους τους ανθρώπους που σας παρακολουθούν. Δεν είναι όμως έτσι. Αυτοί εγώ είπα τέτοιο πράγμα, με συγχωρείτε. Εγώ δεν είπα. Εγώ είπα ότι σας σέβομαι και σας εκτιμώ. Ο κύριος Τσίπρας σας θεωρεί ηλίθιους. Κύριε Λοβέρδο, ακούστε. Όσοι σας παρακολουθούν, εκτός από ορισμένους ιδεολειπτικούς, δεν είναι ηλίθιοι. Υιοθετούν και ασπάζονται τις απόψεις σας. Τώρα, το να μας προφανώς, αυτό κάποιος... είπα. Εγώ σας εκτιμώ και σας σέβομαι. Γι' αυτό σας λέω αλήθειες. Αν σας θεωρούσα ηλίθιους, θα σας έλεγα τα ψέματα που λέει ο κύριος Τσίπρας σε εσάς. Αυτό είπα. Δυστυχώς, ο λαός έχει υποστεί πολύ, πολύ μεγάλη μείωση. Ο άλλος μας λέει ηλιθίους, ο άλλος μας λέει όχλο, ο άλλος μας λέει ότι τρώμε σανό. Δεν είναι έτσι. Δυστυχώς όμως κάθε 4 χρόνια γίνονται οι εκλογές, οπότε τώρα δεν έχουμε τη δυνατότητα να αντιδράσουμε. Όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης, πιστεύω ότι ο λαός δεν είναι ηλίθιος. Να είστε καλά. Κυρία Ευαγγελία, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σ' ακούω. Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω, να κάνω μια ερώτηση. Επειδή έχω πολύ φοβερούς πόνους, έχω ρευματοειδής αθρητής και έχω πάρει αυτό το λάδι που έλεγε ο κύριος δίπλα. Καναβοδιολόγη. Ναι. Πρέπει να το πιω, λέει, μία σταγόνα κάθε βράδυ κάτω από τη γλώσσα. Ναι. Θα περνάνε οι πόνοι. Εγώ δεν το έχω πάρει ακόμα, φοβάμαι να το πάρω. Γιατί να φοβάστε. Αλλά θέλω να ρωτήσω τον κύριο δίπλα. Άμα σας το έχει πει ο γιατρός, γιατί να φοβάστε. Τώρα ακούω εδώ άλλα πράγματα, γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω. Αυτό είναι έτερο νεκάτερο. Δεν μπαίνουμε στην ουσία. Για φαρμακευτικούς σκοπούς η ουσία αυτή υπάρχει, είναι νόμιμη στην Ελλάδα και ναι, χρησιμοποιείται με ιατρική συνταγή, με ιατρική συμβουλή. Ναι, αυτό είναι ναι, άλλο πράγμα. Εμείς λέμε για την παραγωγή της ειδικής κάρμης που θα γίνει με τον νέο νόμο. Μάλιστα. Αυτό το οποίο δεν έχει καμία σχέση με ιατρικούς σκοπούς. Φυσικά να ακολουθήσετε τις συμβουλές του γιατρού. Την αγωγή που μου έχει πει ο γιατρός. Βεβαίως. Δεν πιστεύω μετά να γίνω ναρκωμανής. Προς Θεού, προς Θεού, να το κόψω. Προς Θεού, προς Θεού. Άλλωστε, όπως ξέρετε, πολλά φάρμακα στην Ελλάδα, όταν για πόνους χρησιμοποιούνται και οπιούχα και μορφίνη. Ναι. Όλα αυτά χρησιμοποιούνται, αλλά πάντα με ιατρική συνταγή και με μέτρο. Έτσι. Εγώ δεν μπορώ να πάρω οτιδήποτε φάρμακο, διότι έχω αυξημένα θερμοπετάλια. Το καταλαβαίνω και καταλαβαίνω τον πόνο. Γι' αυτό και πράγματι για ιατρικούς σκοπούς πρέπει να χρησιμοποιούνται παράγωγα της κάναβης. Παγκοσμίως χρησιμοποιούνται. Εδώ δεν συζητήσαμε για την ιατρική χρήση των παραγόγων της κάναβης. Συζητήσαμε για τον νέο νόμο που επιτρέπει ακόμα και σε εμπόρους ναρκωτικών καταδικασμένους να υψώνουν τείχη και να φτιάχνουν μονάδες με ένοπλους φρουρούς για καλλιέργεια του φυτού της κάναβης. Δηλαδή αυτό που μου είπε ο γιατρός μπορώ να το κάνω φυσικά, τώρα. Μια σταγόνα κάτω από την γλώσσα. Πρέπει να το κάνετε. Πρέπει να το κάνετε. Για να λύγω τους πόνους, γιατί δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ο επόμενος τηλεθεατής ποιος είναι? Παρακαλώ. Κύριε Γιάννη. Ο κύριος Βασίλης. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Κύριε Γιάννη, ο κύριος Βασίλης είμαι από τον όμορφο Βύρονα. Mm-hmm. Τι κάνετε, καλημέρα, πώς είστε και χαιρετίζουμε και τον καλεσμένο σας. Κύριε Γιάννη, τον περασμένο Οκτώβρη που συμμετείχα στην εκπομπή, σας είχα πει ότι η Τρόικα που έρχεται στις 23 Οκτωβρίου του 2017 έρχεται με το εξής προαπαιτούμενο, ζητάει την λήψη όλων των μέτρων από 1η του 19. Είμαι σωστός μέχρι εδώ, κύριε Γιάννη? Mm-hmm. Κύριε Γιάννη, γιατί αναρωτιέστε για την κάναβη και για όλα αυτά που λέει ο καλεσμένος σας? Θα ξεχάσουμε τα πάρτι που διοργάνωνε ο ΣΥΡΙΖΑ στο Γουδί? Προς Θεού, κύριε Γιάννη, ούτε Νέα Δημοκρατία είμαι, ούτε ΣΥΡΙΖΑ. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Θα ξεχάσουμε τα πάρτι που διοργάνωνε στο Γουδί ή στην Πανεπιστημιούπολη, στου Ζωγράφου, για τους εορτασμούς της κάναβης. Γιατί αναρωτιόμαστε τώρα όλοι και εσείς έχετε τον προβληματισμό μαζί με τον καλεσμένο σας? Κύριε Γιάννη, έχω τη δυνατότητα να θέσω ένα ερώτημα στον καλεσμένο? Βεβαίως. Κύριε Σαλτιέλ, έχετε κάποια σχέση με τον Σαλτιέλ του Προέδρου του ΚΙΣ στη
Θεσσαλονίκη. Δεν είμαστε στενή οικογένεια, είμαστε μια πολύ πολύ μεγάλη οικογένεια, αλλά δεν έχουμε σχέση εξαίματος αν αυτό με ρωτάτε. Ωραία. Στο δεύτερο ερώτημά μου. Είστε Εβραίος? Μάλιστα, Έλληνας Εβραίος, μάλιστα κύριε. Ωραία. Επειδή έχω και εγώ πάρα πολλούς φίλους και γνωστούς Έλληνες Εβραίους. Μάλιστα. Συμφωνείτε, εφόσον είσαστε στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και στο κίνημα του παραιτηθείτε, σωστά? Το κίνημα παραιτηθείτε ήταν μια άλλη εποχή, τώρα είμαστε σε μια τελείως διαφορετική φάση, αλλά σας ακούω, πείτε μου. Ναι, σωστά, όχι, θέλω να είμαι σωστός απέναντι σας. Σωστά, σωστά τα λέτε μέχρι τώρα, σας ακούω. Συμφωνείτε με το κόμμα σας για την αναδοχή ομόφυλων ζευγαριών, για την αναδοχή ανήλικων τέκνων σε ομόφυλα ζευγάρια? Το καταψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Πλην της κυρίας Μπακογιάννη. Κυρία Μπακογιάννη, τέσσερις βουλευτές από τους 75 το ψήφισε. Ναι. Εγώ δεν ρώτησα, κύριε Γιάννη, σας είπα αν έχω τη δυνατότητα να κάνω μια ερώτηση. Θέσετε το ερώτημα, αλλά δεν ισχύει. Είναι αναλυθές αυτό που είπατε. Συμφωνεί ο κύριος Αλτιέλ, που είναι αυτή τη στιγμή στο άρμα της Νέας Δημοκρατίας. Με την, δεν είσαι κανένα άρμα. Δεν υπάρχουν άρματα κομμάτων. Πώς δεν υπάρχουν άρματα κομμάτων, άρματα, κύριε Γιάννη? Άρματα δεν υπάρχουν. Μέλη κομμάτων υπάρχουν. Ωραία. Μέλη κομμάτων, εφόσον το λέτε εσείς. Ναι, ναι. Συμφωνείτε, κύριε Σαλτιέλ? Εγώ θέλετε να σας πω τη δική μου άποψη, την προσωπική. Μα εσείς δεν συμμετέχετε στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είσαστε μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Δεν ήσασταν μέλος, βέβαια τώρα με νέο θεσμικό πλαίσιο του κινήματος παραιτηθείτε. Ναι, εγώ θέλω να καταλάβω λίγο κάτι, αν μου επιτρέπετε. Ποιο είναι το θέμα τώρα? Εδώ πέρα μιλάμε για ένα συγκεκριμένο διαφορετικό. Είπαμε για ένα συγκεκριμένο θέμα. Σας παρακαλώ πολύ, μιλήστε στο θέμα. Κύριε Σαλτιέλ, συμφωνείτε με την αναδοχή τέκνων από ομόφυλα ζευγάρια? Κοιτάξτε, για να είμαστε τώρα λίγο ειλικρινείς. Σας παρακαλώ να μην απαντήσετε, δεν είναι το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Πάμε στον επόμενο καλεσμένο. Ο κύριος Κώστας, καλησπέρα σας. Κύριε Λοβέρδο, καλησπέρα σας. Η αριστερή, κύριε Λοβέρδο, ετοιμάζεται για εμφύλιο πόλεμο. Ετοιμάζουν ιδιωτικό στρατό. Στις περιχαράξεις αυτούς θα μαζέψουν όπλα. Ετοιμάζονται για εμφύλιο πόλεμο. Πέστε το στον κόσμο. Τα ψέματα, τα τόσα ψέματα που είπανε, είναι για να μπορέσουν να σταθεροποιήσουν και να δημιουργήσουν ιδιωτικό στρατό. Ναι. Θα σταθεροποιηθούν. Η Ελλάδα θα μικρύνει πολύ. Γιατί οι αριστεροί ζουν ένα όνειρο που δεν ισχύει. Έτσι. Δεν έχουν καταλάβει ότι ο κομμουνισμός κατέρευσε σε όλο τον κόσμο. Αυτοί πιστεύουν ότι μπορούν να φέρουν ένα άλλο είδος κομμουνισμού. Και θα την πληρώσει ο ελληνικός λαός. Σας δυστυχώς. Ευχαριστώ πολύ. Δεν συμφωνώ με την άποψή σας. Δεν μπορώ να δεχθώ καν ότι μπορεί να είναι αληθής. Χωρίς να μπορώ να το αποκλείσω στην πράξη, έτσι. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να πάμε σε ένα νέο εμφύλιο πόλεμο. Ο διχασμός της κοινωνίας, οι οποίοι όντως κάποιοι το μεθοδεύουν, είναι απαράδεκτος. Διχασμός κοινωνίας στις δύσκολες στιγμές που ζούμε είναι απαράδεκτος. Η ενότητα του έθνους και η ενιαία προοπτική μπορεί να είναι μόνο η λύση. Όσοι επενδύουν στην πόλωση και στο διχασμό, προσφέρουν πολύ κακές υπηρεσίες στην πατρίδα. Κύριε Γιάννη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καταρχήν να ξεκαθαρίσω κάτι. Είμαι μάλλον κατά αυτής της καλλιέργειας γενικώς, όχι για άλλο λόγο, αλλά διότι βλέπω ότι το οικονομικό όφελος το οποίο θα μπορούσε να υπάρξει για την κοινωνία και για τη χώρα είναι μηδαμινό. Δηλαδή ίσως μιλάμε περί όνου σκιάς. Εκείνο που η σημασία είναι, και δεν ακούω πουθενά, καλλιέργεια σόγιας. Έχουμε κλίμα κατάλληλο για καλλιέργεια ξηροθερμικά εδάφη, για καλλιέργεια σόγιας, η οποία δεν είναι απαιτητική σήμερα και είναι πρώτη ύλη για κτηνοτροφές, για σογέλα, για ό,τι άλλο. Εκεί γιατί δεν μιλάει κανένας? Γιατί δεν μιλήσει? Εκεί είναι επαγγελματική επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι αυτό που λέτε. Είναι πολύ σωστό. Είναι πολύ σωστό. Μπορούν να γίνουν πολλές καλλιέργειες στην Ελλάδα. Έχουμε κάνει με μεγάλη χώρα, μην πούμε τώρα, ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να καλλιεργήσει. Ένας πολιτικός λοιπόν δεν μπορεί να σπάσει αυτό το πράγμα. Φυσικά και συζητάμε σοβαρά. Φυσικά και μπορεί να καλλιεργήσει στην Ελλάδα, να φυτέψει πάρα πολλά. Έτσι. Πολύ σημαντικό. Και πολύ σωστά το λέτε. Αλλά είναι επιχειρηματική δραστηριότητα που προφανώς δεν είναι τόσο επικερδής για κάποιους όσο είναι το χασίσι. Η σόγια είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Το ξέρετε, κύριε Γιάννη μου.
η κυβέρνηση επενδύει στο χασιστρά τη. Κάνω τώρα. Δεν φέρνει το όγιο, φέρνει χασίστη. Δικαίωμά τη. Φέρνει νόμο που τον ψηφίζουν 153 Σιριζανέλ. Τι θα κάνουμε. Τίποτα λέω. Όχι, όχι, λέω η κυβέρνηση. Σωστά το είπατε. Η κυβέρνηση όμως επενδύει στο χασίστη. Δεν επενδύει. Στη σόγια τι να κάνουμε. Γιωργάτη του Παπαντρέου δεν έλεγε τα ίδια. Σαν χαμάρε είναι όλα αυτά. Για να λέμε. Ο Γιωργάτη του Παπαντρέου δεν έλεγε πάλι για το χασίστη. Που είχε ανοίξει την κουβέντα. Να είστε καλά. Κυρία Κωνσταντίνα, καλησπέρα σα. Καλησπέρα, κυρία Λοβέρδο. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σα. Σα παρακολουθώ σχεδόν καθημερινά. Και ήθελα να σας πω, εκεί που βγαίνετε στο Blue Sky, χαίρομαι για την υπομονή σας. Εγώ βλέπω όλα αυτά, ακούω πώς μιλάνε οι βουλευτές εκεί του ΣΥΡΙΖΑ, παρακολουθώ και τρελαίνομαι. Και τρελαίνομαι. Θέλω να τους βλέπω, δεν τους ακούω. Και χαίρομαι για την υπομονή που δείχνετε. Και ήθελα να πω τώρα, χασίσι θέλουν, αυτά δεν θέλουν. Ο κύριος Καρανίκας, αυτά δεν θέλουν. Αυτή δεν είναι η ανάπτυξη που θέλουν να μας φέρουν. Με αυτόν τον τρόπο, αυτή την ανάπτυξη θέλουν. Οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Τώρα όσον αφορά για τις συντάξεις και όλα αυτά, βεβαίως αυτά το ξέρουμε, ότι έχει επικυρωθεί από το μνημόνιο και όλα αυτά. Ακούω κάποιους που παίρνουν και λένε άλλα, γιατί να ψηφίσουν από εκεί, αφού λέει θα κοπούν. Και ο Μητσοτάκης δεν δίνει να μας πει ψέματα, ότι πάρτε, θα σας δώσουμε λεφτά και να τον πιστέψουμε. Όλα τα άλλα που γίνονται, η εγκληματικότητα που υπάρχει, που φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε, κάθε μέρα βλέπουμε και από ένα φόνο, το τι γίνεται μες στην Αθήνα, αυτά δεν μετράνε. Εγώ είμαι συνταξιούχος και συνταξιούχος και ο σύζυγος με προβλήματα υγείας και με πιάνει η ψυχή μου που θα κοπεί η σύνταξη, θα μειωθεί η σύνταξη. Αλλά όμως και να μου έδινε, να μου δίνανε χρήματα και να λέγανε πάρε, όχι δεν θα ψήφιζα, μόνο και μόνο για αυτό το κακό και το μπάχαλο που έχουν δημιουργήσει μέσα στην Αθήνα. Να μπαίνουν, να σπάνε, να καταστρέφουν περιουσίες και δεν τρέχει τίποτα. Και δεν τρέχει τίποτα. Και μας βγαίνουν τώρα από πάνω να το πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ επάνω τώρα αυτό να το εκμεταλλευτεί για τον κύριο Μπουτάρη. Τι να πούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κωνσταντίνα. Κύριε Σωτήρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα Γιαννάκη μου. Με συγχωρείς τον Αγενικό μου, σε έχω ζήσει από χρόνια στην τηλεόραση, έχεις μπει στα σπίτια μας από νωρίς. Σε θαυμάζω και τώρα που σε βλέπω, σε χαίρομαι. Λοιπόν, θέλω να με πληροφορείς, σίγουρα ξέρεις. Δεν μπορεί όποιος βρίζει το κράτος, όποιος προσπαθεί να λιώσει η ιστορία, τη νεότερη ιστορία, δεν διώκεται. Υπάρχει ποινικό αδίκημα. Όχι. Όχι, δεν υπάρχει. Πού είναι, είδα χθες ανακοίνωση προχθές σχετικά με τον Μπουτάρη. Ο Μπουτάρη προσπαθεί με αυτό. Μπορεί να ήταν, δεν ξέρω, μην ήταν και προβοκάτσια να ανεβάσει το κασέτο. Συγχωρέστε μου. Πολύ φοβάμαι ότι αυτό ήταν τελικά. Μπορεί, Γιάννη μου. Μπορεί. Αλλά άκουσε με τώρα. Βγαίνει ρε πούση. Αλλιώνει την ιστορία. Δεν έγινε μακελιό στη Σμύρνη. Ο πατέρας μου πέρτωσε στη Σμύρνη. Πέρτωσε στον Κασιδικό πόλεμο. Δεν έγινε μακελιό. Επνίγηκε ο κόσμος στη θάλασσα. Κανένα εισαγγελέα. Ο πολιτικός κόσμος ετάχθηκε υπέρ. Πώς θα το πω αυτό. Συγχωρέστε μου την έκφραση. Αυτό για τον Μπουτάρη. Ένα άνθρωπο ιδέα είναι και δεν είναι τίποτα άλλο. Μακεδονία αμφισβητεί. Να με συγχωρείς για την έκφραση, σχέστηκα λέει αν ο Κεμάλ σκότωσε τόσους πόντιους, ο ποντιακός λαός είναι καθαρά ελληνικός λόγος. Να φτιάξει το Κεμάλ μνημείο, να του κάνει μουσείο. Πάλε βρέθηκε ένα εισαγγελέα, δεν υπάρχει κάποιος νόμος. Δεν είναι νόμος, δεν υπάρχει νόμος. Από το Μιχαλολιάκο, μέχρι το Κουκουέ, κανένα δεν είπε, δεν έχει φιλότιμα, να πει, ρε, αυτός άλλος βράκας ως καμνή. Ναι. Ακούω την απόψη σου, Γιάννη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν υπάρχει νόμος για τον οποίο να διώκεται. Είναι πολιτικές απόψεις με τις οποίες εμείς φυσικά διαφωνούμε. Αλλά επαναλαμβάνω, η απάντηση σε αυτούς που μας προκαλούν με τις απόψεις τους, τις αυτές που έχουν, είναι η ψήφος στις εκλογές. Δεν είναι το ξύλο, είναι η ψήφος στις εκλογές. Το ξύλο το εκμεταλλεύει ο Μπουτάρης για να κάνει σήμερα το σόου με τον Τσίπρα. Αυτά έλεγα, δεν με ακούγατε. Δεν με ακούγατε. Το εκμεταλλεύτηκε σήμερα να κάνουν σόου με τον Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Τελευταίος ο Κυριάκος. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα και στον καλεσμένο. Δεν μου λες, είδες που βγήκε και λάδι ο Μπουτάρης και έγινε ήρωας. Έγινε ήρωας. Έγινε ήρωας. Τον έκανε ήρωα. Ποιος, ο Αλέξης. Εδώ ο κόσμος χάνεται και αυτοί, να μην πω, Γιάννη, τι κάνουνε. Δεν ντρέπονται. Δεν τρέπονται, Γιάννη, δεν τρέπονται. Δεν τρέπονται. Και πέσε, κύριο Βασίλη, αυτό λένε, που παίρνει από τον ωραίο Βύρονα. Δηλαδή, τι κάνει ανάκριση στον κάθε ένα που φέρνει εσύ. Ναι, ναι, ναι. Και κάνει. Καταλαβαίνω, κάθε άνθρωπο έχει τι δικέ του. Την ψυχική του ψυχοσύνθεση. Έχει άποψη. Σύνθεση, δεν ξέρω τι είναι. Δηλαδή, τι κάνει ανάκριση. Δεν είναι. Γιάννη μου, είδε τον διχασμό που έχει πει.
Είδες το διχασμό αυτό που είναι. Έχουν σπίσει. Διότι τον κύριο Σαλτιέλη τον καλέσαμε σήμερα επειδή αποκάλυψε ένα θέμα για τον νόμο που δεν το γνώριζα ούτε εγώ. Για τον νόμο καλλιέργεια της κάναβης. Το να προσπαθήσει. Το να προσπαθήσει τι, επειδή είναι Εβραίος στο θρήσκευμα, ο κύριος Σαλτιέλη να τον είναι, απαξιώσει. Είναι, δηλαδή, τι, τόσο τόσο διεστραμμένα και... μυαλά υπάρχουν ακόμα εκεί έξω. Τι να κάνουμε. Αυτοί, λοιπόν, αυτοί είναι ορισμένοι άνθρωποι, δυστυχώς. Γιάννη, να σε καλά, Κυριάκο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστώ τον Αλφρέντο Σαλτιέλη. Να πω μια κουβέντα, παρακαλώ. Επειδή ο αντισημιτισμός στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μεγάλος και αυτό θα ήθελα να ακουστεί. Θέλω να ξέρει ο ελληνικός λαός ότι οι Έλληνες Εβραίοι που βρίσκονται στην Ελλάδα, Ρωμανιώτες, όπως είναι από τη μεριά του παππού μου, βρίσκονται από το 200 π.Χ. από την εποχή του Πύρου. Ο παππούς μου και ο προπάππους μου έχουν πολεμήσει για αυτή την πατρίδα. Ο παππούς μου, να ξέρετε, ο προπάππους μου πέθανε στο Εσκί Σεχίρ μαζί με το στρατό του Βενιζέλου, λίγο έξω από την Άγκυρα. Και ο παππούς μου πολέμησε στο καλπάκι της Αλβανίας στους Ιταλούς και τους πετάξαν στη θάλασσα το 40. Παράλληλα, από τη μεριά του πατέρα μου, έχει χάσει όλη την οικογένεια στα τρένα του Θεσσαλονίκης προς το Auschwitz. Και έχει πολεμήσει και ο ίδιος τους Γερμανούς. Οπότε, και αυτό δεν συμβαίνει μόνο για μένα, αυτό συμβαίνει για όλους τους Έλληνες Εβραίους που πρώτα βάζουν την Ελλάδα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Οπότε είναι πάρα πολύ άδικο να υπάρχει αυτός ο αντισημιτισμός ακόμα στην Ελλάδα, που είναι ο μεγαλύτερος μετά τις αραβικές χώρες, 69%. Και θα ήθελα να κάνω μία έκκληση προς όλο τον κόσμο που μας ακούει. Πραγματικά σας μιλάω, ο αντισημιτισμός, ο ρατσισμός και η μυσαλλοδοξία είναι αυτό που πραγματικά μπορεί να σκοτώσει τη δημοκρατία, μπορεί να σκοτώσει πραγματικά την κοινωνία και την πατρίδα την ίδια. Και από χώρα που είμαστε να γίνουμε γεωγραφικός χώρος. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι για μένα προσωπικά. Εγώ πλέον δεν θίγομαι. Δέχομαι αντισημιτικές επιθέσεις πάρα πολλές. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Καλό σας Σαββατοκύριακο.